περίοδος χάριτος πέρασε για όλους όσοι δεν προχώρησαν με ολοκλήρωση του εμβολιαστικού του σχήματος, με την κυβέρνηση να προχωρεί με νέα δεδομένα έκδοσης του Safe Pass. Όσα άτομα έλαβαν την πρώτη δόση εμβολίου και δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στη λήψη της δεύτερης δόσης, θα πρέπει πλέον να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης PCR Rapid Test αντιγόνου με ισχύ 72 ώρων. Το Safe Pass με πιστοποιητικό εμβολιασμό θα εκδίδεται μόνο στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Να πούμε ότι αυτό δεν αφορά άτομα που έλαβαν την πρώτη δόση τώρα και δεν έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης. Το Υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει πως για όσους δεν ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό του σχήμα και πλέον θα απαιτείται η διενέργεια εξέτασης PCR Rapid Test, θα το πράττουν με ιδία έξοδα σε ιδιωτικά φαρμακεία ή κλινικά εργαστήρια. Πλέον δεν θα μπορούν να εξετάζονται στα σημεία του Υπουργείου Υγείας. Αρχίζουν από αύριο οι εμβολιασμοί με τρίτη δόση σε όλους όσοι είναι άνω των 60 ετών και έχουν παρέλθει 6 μήνες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν είτε να διευθετούν ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού, είτε να μεταβαίνουν στα κέντρα εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες κάθε Δευτέρα με Πέμπτη από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες που προσθέθηκαν με την απόφαση του Υπουργικού την Παρασκευή, τα άτομα αυτά θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει την τρίτη δόση του εμβολίου 30.766 άτομα.